Παραμένουμε στην περιφέρεια Ηπείρου και πάμε στο συνδυασμό Ήπειρος Όλων, καλωσορίζοντας στο στούντιο του RTV τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τον κύριο Νίκο Γόγολο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Γόγολε, φτάνουμε 5 μέρες πριν από τις εκλογές της 6ης Οκτώβρη. Ποιο είναι το μήνυμα αυτό που σας λέει ο κόσμος, που λέτε στον κόσμο, που συζητάτε μαζί του? Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ευαγγελίου. Επιλέξαμε τον Στέφανο Ζούμπα με την παράταξη Ήπειρος Όλων. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, 17 άτομα αποτελούμαστε, με κοινό όραμα και κοινό στόχο, και κυρίως υπάρχει πρόγραμμα για την Άρτα. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο νομός συρρυκνώνεται ραγδαία και επικίνδυνα, όπως άλλωστε έδειξε και η τελευταία απογραφή. Έχουμε αποδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Λόγω και της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ως οικονομολόγος εδώ στην Άρτα, επικοινωνώ συνεχώς με κόσμο που ασχολούνται με το επιχειρήν ή θέλουν να ασχοληθούν με το επιχειρήν, διαπιστώνοντας έτσι τις τεράστιες ευθύνες της περιφέρειας σε αυτόν τον τομέα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένα έργο υποδομής και δεν υπάρχει παραγωγική βάση. Mm-hmm. Αυτό είναι γνωστό. Βέβαια, πάνω από 13 χρόνια σέρνεται η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στην Άρτα. Γεννιέται το ερώτημα πώς θα δημιουργηθεί νέοι βιοτέχνες, επιχειρήσεις, αφού το κόστος ίδρυσης για νέες εταιρείες είναι τεράστιο. Εγκατάσταση ενέργειας, εγκατάσταση ίδρυσης και αγορά ακινήτου βεβαίως. Mm. Κύριε Γόγολε, μια που το ξέρετε αυτό, λόγω της φύσης του επαγγέλματός σας, το επιχειρήν είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στη χώρα μας. Κακά τα ψέματα, εκεί στηρίζεται η ελληνική οικονομία. Στο δευτερογενή τομέα, τριτογενής δεν υπάρχει. Βιομηχανίες δεν έχει η χώρα μας πολλές. Μόνο τον τουρισμό. Στο επιχειρήν, λοιπόν, υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα που δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, αν έχουν αξιοποιηθεί ή αν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περισσότερο, βοηθώντας τους νέους επαγγελματίες. Γιατί, όπως είπατε, το κόστος δεν αφήνει και πολλά περιθώρια στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, με νέες επιχειρήσεις. Υπάρχουν, λοιπόν, άλλοι τρόποι προκειμένου να στηρίξει η περιφέρεια αυτά τα νέα παιδιά? Όπως σας ανέφερα και πιο πριν, δεν υπάρχει υποδομή. Οι νέοι μεταναστεύουν, δηλαδή σπουδάζουν όταν φεύγουν 18 χρόνια και σπουδάζουν στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουν. Μένουν εκεί, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, επομένως μένουν εκεί. Βλέπουμε και τα πανεπιστήμια εδώ πέρα στην Άρτα. Τα τμήματα, δηλαδή, δεν λειτουργούν σωστά. Βλέπουμε τα διάφορα τμήματα. Υπάρχει το βλέμμα σιγά σιγά να συσσωρεύονται στα Γιάννενα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη. Αφού δεν λειτουργεί στο ατομικό, δεν υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη. Με επομένως να δώσει προστιθέμενη αξία στα τοπικά προϊόντα, στο ακτινίδιο, γενικά να δώσει μέσα βελτίωσης στην παροχή διαδικασία όσον αφορά και το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Βάλατε πολλά ζητήματα στον πρωτογενή τομέα, και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και όλα όσα έχουν να κάνουν με τους άξονες προτεραιοτήτων στη δική μας την περιοχή. Λένε πολλοί ότι η Άρτα είναι ευλογημένος τόπος, αλλά αρκεί από μόνο του αυτό για να στηριχτεί και η τοπική οικονομία, αλλά να υπάρξει και ανάπτυξη για την περιοχή μας? Ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εργοποδομής, δηλαδή δεν υπάρχουν οδικά δίκτυα, δηλαδή στον κάμπο δεν υπάρχει οδικό δίκτυο να γίνουν διάφορες μεταφορές, δεν υπάρχει εξωστρέφεια, πρέπει να αναγνωριστούν τα προϊόντα μας ως pop, και να δώσει προστιθέμενη αξία γενικότερα στα αγροτικά προϊόντα. Ναι, με εκθέσεις κτλ. Mm-hmm. Κύριε Γόγολε, ποιο είναι το μήνυμα αυτό που θέλετε να πείτε στους πολίτες για να σας ψηφίσουν και την παράταξη Ήπειρος Όλων, αλλά και εσάς όμως προσωπικά? Ναι, στις 8 Οκτωβρίου δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Δεν μπορούμε να δώσουμε αξιοδότηση στην ομάδα αυτή που υπήρχε πριν, που οδήγησε την Άρτα σε όπου ισοδρόμησε. Ο νόμος επιβάλλεται τώρα να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για τα παιδιά μας και για το μέλλον μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Εντάξει.